Κάτσε, καλημέρα, Βρυξέλλες. Α, μπράβο. Πολύ ωραία. Καλημέρα, Αθήνα. Άρη! Άρη! Με την κουστούμιά σου. Άρη! Λοιπόν, βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, κάνει κρύο, έχει 10 βαθμούς Κελσίου και είμαστε, ναι, Face Κορδά, μπήκαμε στο Ευρωκοινοβούλιο για σένα. Είμαστε, λοιπόν, στο Ευρωκοινοβούλιο, σε αίθουσα, θα σας βάλω σιγά σιγά, γιατί σήμερα εδώ συζητιέται κάτι πολύ 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 σημαντικό. Ο Αλέξης Γεωργούλης, ο ευρωβουλευτής μας, κατέθεσε μία πρόταση και η πρωτοβουλία του αφορά στο εξής. Οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν πρόσβαση στους χώρους πολιτισμού, μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμοι χώροι πολιτισμού στην Ευρώπη για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αμαξίδιο. Μπαίνουμε σε αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου και θα προσπαθήσω να φέρω κοντά μας τον κύριο Γεωργούλη. Είναι ευρωβουλευτής. Ακολουθήστε με. Παιδιά, τι κάνουμε? Παιδιά, σε ποια εκπομπή είναι? Παιδιά, θα μας πάνε μέσα γι' αυτό τώρα. Τον Άρη, εμάς. Επιτρέπεται. Λοιπόν, αυτό που σας δείχνω είναι οι ομιλίες των συμμετεχόντων για την πολιτιστική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Ο κύριος Γεωργούλης σηκώνεται σιγά σιγά από τη θέση του. Θεέ μου, τι ρεπορτάζ είναι αυτό? Ο κύριος Χατζηγκολά μας βλέπει. Τι λέει, ρε παιδί? Αυτό το ρόλο γίνεται ζωντανά, έχω παγώσει. Καλημέρα. Ο κύριος Γεωργούλης είναι μαζί μας. Λοιπόν, είμαστε στον Αντένα, στο πρωινό. Καλημέρα. Στα Face Κορδά. Την ακούω. Ναι, σας ακούω. Εξήγησε έτσι γιατί είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία για να ενημερώσουμε τον κόσμο και το accessibility για την προσβασιμότητα που υπάρχει για τους αναπήρους όσον αφορά τα θέματα της τέχνης. Είτε είναι θέατρο που θα πρέπει κάποιος αναπήρους να πάει με ευκολία να πάει να δει την ταινία του, το θέατρό του, ή θέλει να συμμετέχει και να συμμετάσχει και να κάνει μια ταινία, να κάνει ένα θέατρο, να γράψει κάτι, οτιδήποτε έχει να κάνει με την τέχνη γενικότερα. Πολύ ενδιαφέρον. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Επειδή έχω την πληροφορία αυτή τη στιγμή, να φύγω τώρα. Είναι πρόεδρος. Πρόεδρος του πάνελ. Ναι. Πρόεδρος του πάνελ. Μπράβο, σε όλα. Εμείς θα κρατήσουμε, δεν ενοχλούμε. Δεν μας ακούνε. Εμείς γιατί καθόμαστε ήσυχα. Άρη μου. Τι ωραίο όλο αυτό, Άρη. Εγώ μόνο πρόεδρος του καπιταμπαλού σου έχω. Ναι, παιδιά. Να σας πω κάτι και θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν ο φίλος μου δεν μπορέσει να μας βοηθήσει. Σε λίγο θα μιλήσει και η Κατερίνα Ιβάνα. Μπορείς να μας βοηθήσει να μας δείξεις την Κατερίνα? Η Κατερίνα κάθεται εδώ. Η Κατερίνα κάθεται εδώ. Τη βλέπεις την Κατερίνα? Είναι εδώ μπροστά μας. Βέβαια. Η Κατερίνα Βρανά είναι εδώ και θα μιλήσει. Τη βλέπετε? Ναι, τη βλέπουμε. Και επίσης πριν από λίγο μας μιλήσε και ο Αντώνης ο Θαπατάκης. Περιμένετε. Δείξτε μας και τον Αντώνη. Δείξτε μας τον Αντώνη. Εν τω μεταξύ, Άρη. Πες μου τι μιλήσεις, ακούω. Γεια σου, Αντώνη. Είναι φοβερό. Γεια σου, Αντώνη. Άκου να δεις, δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι τέτοιου είδους προβλήματα προσβασιμότητας αντιμετώπιζαν και στο εξωτερικό. Θεωρούσαμε ότι εκεί το προσέχουν περισσότερο αυτό. Ο κύριος Κυμπουρόπουλος δεν είναι ο Στέλιος. Ο κύριος Κυμπουρόπουλος, θέλω να σας πω ότι ήταν προηγουμένως εδώ και δεν ήταν ο μόνος ευρωβουλευτής που τίμησε την πρωτοβουλία του Αλέξη. Ήταν εδώ και η κυρία Κουντουρά και ο κύριος Αρβανίτης και ο κύριος Κούλογλου. Ήταν και ο κύριος Παπαδημούλης. Ήταν όλοι εδώ και στήριξαν την πρωτοβουλία του Αλέξη Γεωργούλη. Θα έπρεπε και οι άλλοι και από τις άλλες παρατάξεις. Ο κύριος Αγοράκης. Κοιτάξτε, και μόνο που βρέθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ για να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία του Αλέξη, σημαντικό. Είναι κάτι σημαντικό. Είναι. Και επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, παιδιά, δεν είμαστε τόσο άσχημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, είχαμε προηγουμένως εκπρόσωπο του Υπουργού Πολιτισμού και πολλά από τα μουσεία μας ήταν προσβάσιμα για ανθρώπους Έλληνες ή για τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα με αμαξίδιο και θέλουν να επισκεφτούν αρχαιολογικούς μας χώρους. Και η δική μας συμπεριφορά αλλάζει τώρα, σοβαρά μιλώντας. Το βλέπω δηλαδή και από ανθρώπους ηλικίας μου και μικρότερους. Αλλάζει η συμπεριφορά μας στο δρόμο, στο παρκάρισμα, στις ράμπες. Ακριβώς. Τα βλέπω σπανιότερα. Ναι, μακάρι. Είναι θέμα πολιτισμού και παιδείας. Άρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να σε δούμε λίγο ακόμα, να σε θαυμάσουμε. Την μπράβο, ρε Άρη. Είμαι πολύ περήφανος για σένα, ρε φίλε. Άρη, καλά μιλάμε, εντάξει.
Μας ξεφτύλισε. Πολλά φιλάκια, Άρη. Φιλιά, φιλιά. Για, ευχαριστούμε πολύ. Έπαιξε και η συνέντευξη, να ξέρεις. Ναι, μπορείς να ηρεμήσεις, έπαιξε ο Μαρκουλάκης, όλα καλά. Όλα καλά, ήσουν κούκλος. Και η δίπλα-δίπλα. Ναι. Και την παίξαμε καραμπινάτι 5,5 λεπτά. Ναι, ναι, μην ανησυχείς. Βάλαμε μουσικάρες από κάτω, τον κάναμε μάγκα. Και είπαμε και ότι αύριο έχουμε πρεμιέρα, όλα καλά. Το Σάββατο. Νίκο Παρτσόλη, σε ευχαριστώ, ε. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Τόσα είπαμε τον Νίκο, ευχαριστώ, ρε φίλε. Πολλά φιλάκια. Αφήνουμε λίγο.